Άκαρπος ήταν τελικά και ο τελευταίος διαγωνισμός για την ανάληψη της εργολαβίας για τη δακοκτονία. Και τώρα οι παραγωγοί, όσο και οι αρμόδιοι φορείς, εκφράζουν την αγωνία τους. Μάλιστα, τα χρονικά περιθώρια, όπως τονίζουν, στενεύουν. Εμείς την παραλιακή ζώνη θα πρέπει να την ψυκάσουμε μέχρι τις 20 του μήνα. Έστω και την ίσταστη στιγμή, οι ανεύθυνοι ας πάρουν τις ευθύνες τους. Να βοηθήσουν όπως και εμείς θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Ο Δήμαρχος Πλαντανιά και ο Δήμαρχος υπόσχονται στους παραγωγούς της περιοχής μας ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να γίνει ό,τι περνά από το χέρι μας. Όπως τονίστηκε, ο διαγωνισμός αποβαίνει άκαρπος εξαιτίας της περικοπής της χρηματοδότησης. Όλο το κακό ξεκίνησε από πέρυσι στο νομό Χανίων και ειδικότερα στο Δήμο Πλαντανιά και στο Δήμο Πλαντανιά με το 46% της περικοπής στη δαπάνη δακοκτονία, η οποία ήρθε ουρανοκατέβα. Το μεροκάματο στο τρακτέρ έβγαινε 60 ευρώ και στον εργάτη έβγαινε 20. Για το Δήμο Πλατανιά, 2.751.000 ελαιόδεντρα. Ποσό αναδιαβροχή 142.000. Έρχεται το έτος 2014 που αρχίζουν τα προβλήματα. 1.794.000 ποσό αναδιαβροχή 93.000. Πόσο είναι η μείωση, δεν είναι 40% και πάνω? Παρά τις διαρκείς κρούσεις προς τους αρμόδιους, όπως τονίστηκε στον Πλατανιά, απάντηση δεν έλαβαν. Μας κάνουν μία μείωση 45%. Είχαμε κάνει μία σύσκεψη στη Διεύθυνση Γεωργίας. Ο κύριος Βουλγαράκης αποσίαζε πάλι από εκεί, διότι συνέχεια αποσιάζει. Εγώ, η πρότασή μου ήταν να σηκωθούμε να φύγουμε από πέρσι και να μην δώσουμε το διαγωνισμό. Κανείς να μην δώσει από το πέρσι. Τώρα τα βρίσκουμε όλα μπροστά μας. Το ποσό της δακοκτονίας έχει αυξηθεί, διότι αυτό πλανάται και πολλοί γνωρίζουν, αλλά δεν έχει αυξηθεί στα Χανιά. Στα Χανιά έχει μειωθεί. Έχει πάει αλλού. Ενδεικτικά θα πω, και μπορώ να σας το καταθέσω μετά, ότι στα Χανιά το αναδέντρο, αναελαιόδεντρο δηλαδή, κοστίζει 0,034. 0,034. Συνυπολογίζοντας ότι είναι η πιο υγρή περιοχή του νομού. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους αλλά και τους εμπλεκόμενους προκειμένου να βρεθεί μια λύση.